Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Insight Psychology, μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, καθώς επίσης δεν είναι γνωστή και στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα από το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο. Με άλλα λόγια, αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσετε πως σας ταιριάξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι θα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Σκέφτεστε εσείς πολλά και διάφορα. Πιθανότατα να σκέφτεστε οικονομικά ζητήματα, πιθανότατα να σκέφτεστε εργασιακά ζητήματα, οικογενειακά ζητήματα, συγγενικά ζητήματα, από όλους τους τομείς της ζωής και προσπαθείτε εσείς να βγάλετε μία άκρη. Εν τω μεταξύ, η σκέψη σας δεν είναι έτσι απλά φλού που λέμε, σκέψη στο αέρα, αλλά θέτετε πολύ σοβαρά ερωτήματα στον εαυτό σας. Βλέπετε εδώ, διαμάντια. Πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με αυτό το ζήτημα, το άλλο, το παράλληλο κτλ. Κτλ. Αλλά θα είναι απόφαση μιας και της καλής όταν θα την πάρω, γιατί ξέρω ότι έτσι πρέπει. Εδώ, αγαπητοί μου, αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρέος, λέων, τοξότης. Το 46 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 46 μέρες, 46 εβδομάδες, 46 μήνες, ίσως για κάποιους από εσάς. Καθώς επίσης, εδώ μπορεί να συμβολίζεται αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, εδώ στάδιο αριθμός 46. Και τι κάνετε εσείς, προσεύχεστε αγαπητοί μου. Αρέσκεστε κάποια από εσάς να πηγαίνετε σε ναούς ή σε μοναστήρια και να γαλινεύει η ψυχούλα σας. Πιθανότατα κάθε Κυριακή, ένα παράδειγμα σας δίνω. Αχ, τι χαρά μου δίνει που θα πάω να προσκυνήσω ή θα πάω να εκκλησιαστώ ή θα πάω να κοινωνήσω κτλ. 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 Ή που θα νηστέψω. Δεν ανάγκη να περιμένουμε τις μεγάλες γιορτές όπως ξέρετε για να το κάνουμε αυτό. Κάποιοι από εσάς λοιπόν αρέσκεστε πάρα πολύ στο να προσεύχεστε και να γαλινεύετε. Να γαλινεύει η ψυχούλα σας δηλαδή. Εν τω μεταξύ εδώ ενέχεται και η άλλη παράμετρος που θα τολμήσω να την πω. Μήπως τυχόν κάποια από εσάς έχετε στον κύκλο σας, είτε το συγγενικό είτε τον φιλικό, από πουδήποτε μπορεί να είναι, κάποιο άτομο το οποίο αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να πάει να μονάσει, μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος, πιθανότατα κάποια από εσάς να έχετε συγγενή ή στον πολύ στενό σας κύκλο, κάποιο άτομο το οποίο είναι ιερέας. Εσείς βέβαια φυσικά γνωρίζετε καλύτερα, πάντως εδώ εσείς παίρνετε ανακούφιση από το να προσεύχεστε και να εκκλησιάζεστε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, το 12 το αξιολογείτε εσείς, παιδιά μου. Τι θέλετε, κάποιοι από εσάς θέλετε να ξεφύγετε από τα τετριμένα ή θέλετε να αλλάξετε εντελώς, ακόμα και πόλη, ακόμα και χώρα, ακόμα και Ήπειρο. Θέλω να φύγω, να φύγω, να φύγω.
ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά νιώθω πως δεν μου αρκεί αυτό. Εγώ θέλω να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Ίσως κάποιοι από εσάς βέβαια να φεύγετε επειδή πια μπουχτίσατε τις οποιασδήποτε ευθύνες. Ίσως θεωρείτε ότι κάποιες καταστάσεις έχουν κάνει ήδη τον κύκλο τους και δεν υπάρχει λόγος να τις συντηρείτε άλλο στη ζωή σας. Οπότε λέτε φεύγω. Πάει, αυτό ήτανε. Ρίχνω μια κλεφτή ματιά πίσω μου και αποχωρώ. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός λέω το ξώτη, στο 27 το αξιολογείτε εσείς αγαπητοί μου. Λοιπόν, και έρχεται ο Αρχάγγελος Ουρίλ και σας λέει «Θα σου δώσω όλη τη σοφία του κόσμου, μη μου ανησυχείς για τίποτα, θα σε φωτίσω εγώ, θα ξέρεις τα πάντα ακόμα και πριν συμβούν». Θα σου δώσω πολύ μεγάλη φώτιση. Ευχαριστούμε Αρχάγγελε Ουρίλ που μας έκανες την τιμή να εμφανιστείς. Ευχαριστούμε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Το 41 το αξιολογείτε εσείς. Με αποτέλεσμα, κοιτάξτε που θα φτάσετε. Κοιτάξτε εδώ μια γαλήνη. Κοιτάξτε εδώ μια ηρεμία. Βρε, δεν σκάω την καρδούλα μου για τίποτα, ίσα. Που τώρα ξέρω ότι πρέπει πρώτιστα να δίνω εγώ χρόνο στον εαυτό μου. Ο εαυτός μου πάνω απ' όλα, γιατί εμείς ζούμε με εμάς, παιδιά μου, 24 στις 7, 365 το χρόνο. Τον αποχωριζόμαστε ποτέ τον εαυτό μας? Όχι. Ακόμα και τουαλέτα να πάμε, μαζί μας έρχεται. Ακόμα και μπάνιο να κάνουμε, μαζί μας έρχεται. Δεν του λέμε περίμενε και έρχομαι. Μαζί μας είναι πάντα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ηχθεί στο 19, το αξιολογείτε εσείς. Με αποτέλεσμα, κοιτάξτε που θα φτάσετε, μια ισορροπία, μια γαλήνη. Είναι σχεδόν όμοιες αυτές εδώ οι ενέργειες, γιατί και εδώ έχουμε γαλήνη και ηρεμία, αλλά επίσης εδώ έχουμε και τον άγγελο της ισορροπίας που θα σας προσφέρει αμέριστη ισορροπία. Δηλαδή, δεν θα σκάτε την καρδούλα σας για τίποτα. Και πάνω απ' όλα θα έχετε όλη τη γνώση και τη σοφία που σας μεταλαμπαδεύει ο Αρχάγγελος Ουρίλ και θα ξέρετε τα πάντα. Δεν θα μπορεί να σας κρυφτεί κανένας και τίποτα, αγαπητοί μου. Και εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ηχθύς, αγαπητοί μου, το 48 το αξιολογείτε εσείς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Αρχάγγελε Ουρίλ, ευχαριστούμε Άγγελε της Ισορροπίας. Πάμε παρακάτω να δούμε. Τι άλλο είδους πληροφορίες θα λάβουμε και λάβαμε? Ναι, βέβαια. Θα τα ζυγίσετε όλα, παιδιά μου, θα τα βάλετε όλα στη ζυγαριά και θα πείτε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Τι θέλω εγώ, αυτό. Τι θέλουν οι άλλοι ή οποιοδήποτε άλλοι, φυσικά. Εκείνο. Ναι, αλλά εγώ θέλω η ζυγαριά να γέρνει προς εμένα, όχι να γέρνει για τους άλλους, και θέλω να την ισορροπήσω. Λοιπόν, θαυμάσια. Εδώ αντιπροσωπεύεται συγκεκριμένα το ζώδιο του ζυγού, το 27 το αξιολογείτε εσείς. Θα τα βάλετε, παιδιά μου, τα πράγματα στη ζυγαριά και θα φτάσετε εδώ, αγαπητοί μου, θαυμάσια. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ για να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Για να δούμε, αγαπητοί μου. Θα μας κάνουν τη τιμή από μόνα τους. Για να δούμε εδώ τι έχει να μας προκύψει. Εντάξει. Δώρο, παιδιά, κρατήστε το 7 εδώ. Τύχη, παροχές, καλός γάμος. Μήπως γι' αυτό μας παρουσιάσετε και ο ναός. Θετικό αποτέλεσμα, σαφέστατα το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο καθένας από εσάς μπορεί να αξιολογήσει, φυσικά. Το αφήνω αυτό εδώ, αγαπητοί μου, έτσι εδώ, μισό λεπτάκι, καλύτερα, εδώ. Ωραία. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Για να δούμε, λοιπόν, εδώ, όπα, παραλίγο. Α, έπεσε αυτό. Παιδιά, κάτι θα μάθετε εσείς, ίσως γι' αυτό εδώ έρχεται ο Αρχάγγελος Ουρίλ και σας λέει έννοια σου και θα σου δώσω εγώ σοφία και γνώση. Άρα λοιπόν, εσείς κάτι θα μάθετε, δεν θα το περιμένετε, κάτι θα σας αποκαλυφθεί πολύ σημαντικό. Βλέπετε εδώ το πουλάκι που έρχεται, τι-τι-τίου, σαν να λαμβάνετε κάποια νέα, να το πούμε έτσι, ή πιθανότατα να είναι και νέα που ήδη περιμένατε. Πάντως σίγουρα εδώ κάτι αποκαλύπτεται, θα δούμε παρακάτω γιατί.
Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης, το 18, το αξιολογείτε εσείς. Μάλιστα, μάλιστα αγαπητοί μου. Για πάμε και παρακάτω στις δικές μου κάρτες, τις κάρτες του κάρμα, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Εδώ είμαστε, αυτό εδώ. Παιδιά μου, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Να, ένας ήλιος ολόλαμπρος. Εδώ συγκεκριμένα αντιπροσωπεύεται το ζώδιο του Λέοντα. Όλα θα λάμψουν κάτω από το φως του ήλιου. Κανένα σύννεφο δεν κρύβει τον ήλιο για εσάς. Θαυμάσια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ και εδώ βλέπετε. Όλα καλά. Το φως του ήλιου. Θεραπευτικότατο. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα λάβουμε, αγαπητοί μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε εδώ. Τι θα μας προκύψει. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν. Και αν δεν... Α! Παιδάκια! Δεν μου λέτε τι γίνεται εδώ βρε παιδιά μου. Κάτι απρόσμενο οικονομικό θα σας συμβεί παιδιά. Μήπως εσείς προσεύχεστε γι' αυτό. Προσεύχεστε για χρήματα. Προσεύχεστε για ευημερία. Παιδιά μου, κάτι αναπάντεχο. Ίσως κάποιοι να το περιμένετε, ίσως κάποιοι όμως όχι. Σχεδόν από το πουθενά σας έρχεται ένα πολύ πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Να λοιπόν εδώ γιατί ο ήλιος, γιατί θα γελάσει η καρδούλα σας, η ψυχούλα σας και δεν ανακουφιστείτε. Μήπως γι' αυτό η αποκάλυψη. Λοιπόν, τι να πω εδώ. Εδώ αγαπητοί μου συγκεκριμένα αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ηχθύης. Το 27 το αξιολογείτε εσείς. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Μήπως τυχόν μετά από κάποια δικαστική διαμάχη, λέω εγώ τώρα, γιατί αυτή η ενέργεια μπορεί να συμβολίζει και κάποιο δικαστήριο. Μήπως τυχόν λοιπόν εσείς αποζημιωθείτε, γιατί κάποιοι σας χρωστούν ή δεν ξέρω τι ακριβώς άλλο μπορεί να έχει συμβεί, αλλά ίσως τυχόν λαμβάνετε εσείς αυτά τα αναπάντεχα χρήματα ως αποζημίωση, σαν να λέμε, ο καθένας από εσάς μπορεί να ξέρει καλύτερα. Θαυμάσια πάντως. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ αγαπητοί μου. Μισό λεπτάκι εδώ να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Όπα! Να τις κρατήσω και τις δύο. Λοιπόν αγαπητοί μου, καταρχήν έχουμε εδώ τον Άγιο Ιλαρίωνα. Ο Άγιος Ιλαρίωνας σας λέει να τιμήσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας. Είστε ένα πολύ φωτεινό πλάσμα που το φως το δικό σας μπορεί πραγματικά να ευεργετήσει και να βοηθήσει τους άλλους. Και εδώ έχουμε τον αρχαίο Θεό Ερμή, το Θεό της επικοινωνίας, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, γνωρίζουμε τη μυθολογία, οπότε λοιπόν εδώ έρχεται ο Ερμής και σας λέει κράτα την πόρτα της επικοινωνίας ανοιχτή. Τι, όσο πιο πολύ ανοιχτή την έχεις, τόσο περισσότερο θα έχεις να λαμβάνεις. Τα δικαστικά που λέγαμε εδώ. Θαυμάσαι αγαπητή μου, τα αφήνω αυτά εδώ, κάπως έτσι για να φαίνονται. Εδώ και εδώ μάλλον, καλύτερα. Έτσι εδώ. Και, μισό λεπτάκι. Πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Πετάχτηκε ο πολύ αγαπημένος. Ναι, πρέπει να περιμένετε λιγάκι, πιθανότατα πρέπει να βγει κάποια δικαστική απόφαση, σαν να λέμε. Εδώ μπορεί να συμβολίζεται και διαζύγιο φυσικά, αλλά θέλω να σας πω ότι μήπως τυχόν εδώ εσείς ήδη γνωρίζετε κάποιοι από εσάς ότι κάποιο πολύ σεβαστό ποσό οικονομικό σας έρχεται, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα του, ίσως σας έρθει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα άλλο. Οπότε λοιπόν, το βάζω αυτό εδώ αγαπητοί μου, γιατί μας λέει ότι πρέπει να περιμένετε ότι δεν είναι τώρα η ώρα του. Θέλω όμως να δω και άλλη μία ενέργεια από τους πολύ αγαπημένους. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν πειράζει αφού πετάχτηκαν αυτά. Παιδιά μου, ναι, όχι τώρα, αλλά στο κοντινό μέλλον, μέχρι πεντάμινα σας το βάζω εγώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αγαπητοί μου,
Ναι, μεν όχι τώρα, αλλά δεν θα αργήσει κιόλας να συμβεί αυτό. Λοιπόν, θαυμάσαι αγαπητή μου, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Το μόνο που έχω να κάνω εγώ είναι να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.